Φίλε και φίλοι, καλημέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δει πώ μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιασμός ενό λεμονοκυπάρισου από μόσχευμα. Στο σημερινό μα βίντεο θα δούμε πώ μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ένα κυπαρίσι με σπόρο. Ε, βλέπετε εδώ, καταρχά θα πρέπει να συλλέξουμε ε, κάποια κυπαρισόμυλα. Βλέπετε εδώ είναι κλειστά, που σημαίνει ότι ο σπόρος Ακόμα είναι μέσα εσωτερικά στο κυπαρισόμηλο και δεν έχει φύγει. Σημαντικό είναι να είναι κλειστό για να μην έχουμε χάσει το σπόρο. Αφού λοιπόν συλλέξουμε ε, κάποια ε, κυπαρισόμηλα, κάνουμε το εξής, Τα αφήνουμε σε ένα σημείο. Και αυτά σιγά σιγά θα ανοίξουν. Εδώ όπως μπορείτε να δείτε, δεξιά είναι ένα κυπερισόμελο που μαζεύτηκε πρόσφατα, αριστερά είναι ένα παλαιότερο το οποίο έχει ανοίξει και από το οποίο έχουμε πάρει τους σπόρους οι οποίοι, να ξέρετε, βρίσκονται και μέσα κατά δεκάδες. Δηλαδή κάθε ένα έχει δεκάδες σπόρους. Εδώ θα δείτε το αποτέλεσμα. Μετά από λίγο καιρό, ήδη βλέπετε έχει ξεκινήσει και φυτρώνει ο σπόρος ο οποίος ε, έχουμε φυτέψει. Θα σα δείξω και ένα άλλο, για... όπω είναι λίγο καλύτερα. Να, εδώ, α πούμε, για παράδειγμα, έχουν φι... πέσει κατά λάθο τρει σπόροι, έχουν φυτρώσει τρία κυπαρισάκια. Αυτά αργότερα θα χρειαστούν και κάποιο είδου ε, διαχωρισμό. Ε, και εδώ ένα αποτέλεσμα θα σας δείξω μετά από περίπου 10-15 μέρες τα οποία έχουν σαφώς μεγαλώσει αρκετά περισσότερο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε πριν φύγετε να κάνετε εγγραφή, σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ.